Είμαι απέναντι από το ποταμό, έρεξε να πιάσε το πεύκα. Αν είχαμε 2-3 πυροδεστικά την ώρα που ξεκίνησε το κακό, τούτο όλο που βλέπετε τώρα δεν θα είναι. Ήταν πραγματικά ολονύχτη έμαχη. Από καΐδια. Αντιμέτωπη με την πύρινη λέλαπα βρέθηκε η γραφική κοινότητα του Φαρμακά. Η καταστροφή του δασικού πλούτου της περιοχής ανυπολόγιστη. Τα καταπράσινα δάση έχουν μετατραπεί σε καμένα κουφάρια. Πέραν της φυσικής καταστροφής, η φωτιά μπόρεσε να κατακαύσει 3,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, δύο κατοικίες, γεωργικό χώρο, περιφραγμένη γη με ζώα και άλλα μεμονωμένα υποστατικά. Κόποι μιας ζωής κατέρευσαν. Μετά από την πυρκαγιά, το τοπίο μοιάζει με ερημωμένη γη, γεμάτη καμένα δέντρα, υπολείμματα και στάχτη υπό έναν ουρανό γεμάτο καπνό. Η χτεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη λόγω του ότι είδε φότρου ανέμου. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 η φωτιά. Γύρω στις 5 και 20 ήρθαν τα πρώτα πτήτικα. Το χορκό ως χορκό δεν κινδύνευσε καθόλου. Ήμουν μέσα στο περβόλιν τώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και άμα ήταν κοντά η πυρκαγιά, και αυτό γύρω μου έφυγε η καταστροφή. Τουλάχιστον εμάς ήταν πολύ. Οι κάτοικοι πανικοβλημένοι και μην μπορώντας να κάνουν πολλά, αντίκρισαν το βιός τους να καίγεται. Με μερίδα πολιτών να καταγγέλουν ολιγορία των αρχών. Πριν κρούσει το τρασφόρμερ μου και τα ηλεκτρική μου η τουρπίνα, είχε μια φωτιά μικρή. Τέλεια μικρή. Και λαλό τους πένετε αν ειδήσετε. Είναι δουλειά δική μας, λαλή. Εμείς είναι για τα δάση που είμαστε. Όταν ξεκίνησε η φωτιά, ήρθε έναν πυροσβεστικό, έναν άτομο μόνο του. Νομίζω δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον άτομο. Περίπου στη μια ώρα είδαμε το δεύτερο πυροσβεστικό. Στην ανάμιση ώρα ήρθαν τα ελικόπτερα. Είχα περίπου καμιά 700 δέντρα. Τα μισά καταστραφήκαση. Είχε πυρκαγιά προς τα κάτω. Ήρθα να γλιτώσω τα σκυλιά μου. Εδώ περίκυκλωσε με φλόγια, δεν τα καταφέρα αυκόμα να τους ανοίξω. Πάμε πάνω, έχω μάντρες από σκύλους. Να έρθουν να την ζήσουμε και μας θέλουμε διαταγή με το ανώτερο. Τους είπα ο ανώτερος που είναι. Μου το δείξανε και ο ανώτερος της σειράς μου είπε όχι, δεν είναι δουλειά μας και δεν μας νοιάζει. Το σπίτι της κυρίας Τούλας κάει και ολοσχερός με τα ίχνη της φωτιάς να είναι εμφανή παντού. Η κατοικία της οικογένειας Κωνσταντίνου, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο λατομείο Φαρμακά, ήταν κάποτε διόροφη με 4 υπνοδωμάτια και τώρα δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο κατακαμένα ντουβάρια και ερείπια. Θέλω το κράτος να έρθει να δει τα πράγματα, όχι μόνο να κάθονται στις καρέκλες. Κάθε χρόνο λες για τα πτυτικά μέσα, ρε παιδιά, πού είναι τα πτυτικά μέσα, πού είναι τα αεροπλάνα. Ήρθαν τα πτυτικά μέσα νομίζω 5 μετά από μια ώρα καθυστέρηση. Και οι πυροσβεστικές πάλι καθυστερήσαν, πάλι και εκείνες. Ας μας πούν τελικά ποιος είναι ο υπαίτιος για όλη την κατάσταση. Λειτουργοί του τμήματος δασών και ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παρέμειναν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα στο σημείο παρακολουθώντας εντατικά την κατάσταση για τυχόν αναζωπυρώσεις και τα πτυτικά μέσα να κάνουν περιμετρικές ρήψεις στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή, δεκάδες συνεργεία της ΑΕΚ βρέθηκαν στην κοινότητα με σκοπό την καταγραφή των ζημιών και την επιδιόρθωσή τους. Έχουν δημιουργηθεί βλάβες σε δύο χωριά, στο Φαρμακά και στο Καμπί. Δώσαμε στον κόσμο ρεύμα από γεννήτριες και επιπλέον κάναμε αλλαγές στο δίκτυο μας και τροφοδοτούμε την περιοχή από τη Λέμεσο. Η αρχή μάλιστα προχώρησε και στην διερεύνηση των σημείων όπου είχε εγκατεστημένους μετασχηματιστές. Αύριο αναμένεται να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας. Τραγωδία με τετρά...